Με την επιδημιολογική εικόνα να ακροβατίσετε εντομένο σκηνή και το βλέμμα στραμμένο στα νοσηλευτήρια, η Κύπρος ετοιμάζεται για το δεύτερο unlock της άνοιξης. Μετά από τρεις μήνες ανοίγουν αύριο τις πόρτες τους για το κοινό οι χώροι εστίασης, οι οποίοι θα επαναλειτουργήσουν ωστόσο υπό πολύ αυστηρό πρωτόκολλο. Εφόσον οι χώροι αυτοί θα λειτουργήσουν εξωτερικά κάτω από πολύ αυστηρά πρωτόκολλα, τότε θεωρώ ότι με την ΑΛΑΝ ανάλογη υπευθυνότητα από τους σταμόνες και την επίβλεψη των ιδιοκτητών θα μπορούσαν να λειτουργήσουν με πάσα ασφάλεια. Οι προετοιμασίες των επιχειρηματιών του κλάδου ήταν σήμερα πυρετώδεις ώστε να είναι όλα έτοιμα αύριο για τη μεγάλη επιστροφή. Το απόγευμα όμως η γνωστοποίηση του πρωτοκόλλου που αφορούσε τους χώρους εστίασης προκάλεσε νέα απογοήτευση και προβληματισμό σε πολλούς επιχειρηματίες. Συγκεκριμένα η πρόνοια ότι θα μπορούν να επαναλειτουργήσουν μόνο εξωτερικοί χώροι με φυσική οξυγόνωση, οι οποίοι ορίζονται ως χώροι που δεν καλύπτονται από στέγη ή αν είναι καλυμμένοι θα πρέπει να έχουν μόνιμα ανοιχτές στις τρεις πλευρές, ανέτρεψε τη μικρή έστω αισιοδοξία. Σίγουρα αυτό θα προβληματίσει έναν πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρηματιών, οι οποίοι ενδεχομένως να αποφασίσουν να μην λειτουργήσουν, παρά το γεγονός ότι έχουν φτάσει στο παραπέντε και οι ετοιμασίες είχαν προχωρήσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Θα προσπαθήσουμε αύριο να δούμε με ποιον τρόπο το Υπουργείο μπορεί να τα διορθώσει, ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ετοιμαστεί αυτή την περίοδο. Σε ό,τι αφορά στις υπόλοιπες πρόνοιες του σχετικού πρωτοκόλλου, σε κάθε τραπέζι θα μπορούν να κάθονται μέχρι 8 άτομα συμπεριλαμβανομένων και των ανήλικων παιδιών. Οι χώροι εστίασης θα κλείνουν για το κοινό στις 10:45 το βράδυ. Όλοι οι εργαζόμενοι, εκτός υψίστες, θα πρέπει να φέρουν προστατευτική μάσκα, ενώ μάσκα πρέπει να φέρουν και οι πελάτες καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο χώρο, εκτός ωστόσο από την ώρα ενεργού σίτησης. Η χρήση μπουφέ και η παροχή και η χρήση ναργιλέ απαγορεύονται, όπως επίσης και η λειτουργία των παιδότοπων. Όσον αφορά στη μουσική, απαγορεύεται οποιοδήποτε είδος ξεσηκώνει τους θαμώνες για χορό, ενώ επίσης απαγορεύεται οι θαμώνες να στέκονται και να λυκνίζονται γύρω από το τραπέζι τους. Επιτρέπεται ωστόσο μόνο η χαμηλή σε ένταση μουσική, καθώς και η ζωντανή μουσική, υπό την προϋπόθεση ότι η απόσταση του τραγουδιστή από τον πλησιέστερο θαμώνα είναι τα 3 μέτρα. Υπενθυμίζεται ότι η μετάβαση στους χώρους εστίασης θα γίνεται κατόπιν αποστολής μηνύματος το 8998, επιλέγοντας την κατηγορία 2. Η επαναλειτουργία των χώρων εστίασης φέρνει αλλαγή και στην ώρα της απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Από αύριο θα τίθεται σε ισχύ στις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί, ενώ τα SMS παραμένουν στα 2 ανά ημέρα. Από αύριο στο μεταξύ επανέρχεται το μέτρο για 30% φυσική παρουσία σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, με υποχρεωτικό ωστόσο εβδομαδιαίο έλεγχο μεράπιτες του 25% των εργαζομένων.